check on me. Open my body up and do some surgery. Άντρες τηλεθεατές σας τρέχουν τα σάλια και εσείς γυναίκες ετοιμάζετε κούκλες βουντού. Λοιπόν, η είδηση είναι ότι αυτό το κορμί το τρώει μοναξιά. Μόνη μου είμαι. Συγγνώμη, τώρα αφήσατε μια γυναίκα μόνη της. Κι όμως, ας πάρουμε αυτή την τραγική ιστορία από την αρχή. Έλενα Παπαβασιλείου, μόνη της έξω ψωνίζει γλυκά. Δεν θα βγει. Πού θα κάτσει, μέσα μέχρι να κλείσουν. Αλλά κρύβεις έναν άγγελο μέσα, παρόλα αυτά, το πιστεύω. Το πιστεύεις, Έλενα, ε? Ετοιμάσου λοιπόν για μια αγγελική συνέντευξη. Πάρε, φάει. Μετά. Να σε κεράσω, είχα και χθες γενέθλια. Α, είχατε γενέθλια. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ. Μου επιτρέπετε, έτσι, συγγνώμη για το ρεπορτάζ το κάνω. Χρόνια πολλά. Μουά, μουά. Όλα για το καθήκον. Πέφτει στη μάχη ο ρεπόρτερ Τσίλι. Στα 15 μου άρχισαν πρώτη φορά να έρχονται αγόρια και να μου λένε μας αρέσεις. Και όταν μεγαλώσεις θα γίνεις γυναίκα που θα περνά και θα πέφτουν τα πατώματα. Σαγόνια εννοούσαν, όχι πατώματα. Ξέρετε τι λένε για τη σοκολάτα. Τι λένε. Όταν οι γυναίκες τρώνε πολύ σοκολάτα είναι επειδή έχουν καιρό, ξέρεις. Να κάνουν παρέα με άντρα. Άιστο καλό, δεν τρέπεσαι. Το αγγελούδι που λέγαμε. Λουστείτε τα τώρα. Α, ξύλο θα φάει. Με ξύλο θα φύγει. Με ξύλο θα πας στο κανάλι. Λέει για τη φίλη σας, λέω, γεια σας. Ναι, ντροπή σου. Το μυαλό σου. Κοίτα εκεί, κοίτα εκεί. Δεν έτρωπε ξύλο, τον ήσουν μικρός νομίζω. Γι' αυτό λες αυτά τα πράγματα. Εγώ τρώω όλο τον χρόνο πάντα σοκολάτες. Δεν έχει να κάνει. Όλο τον χρόνο τρώει σοκολάτες και διατηρείται έτσι. Αν θέλουμε, το πιστεύουμε. Όπου να είναι, θα τη έρθει και νέο αμόρε. Δεν μπορεί. Νομίζω όταν δεν περιμένει κάτι, σου έρχονται ωραία. Και χαίρεσαι με το οτιδήποτε. Έτσι θα έρθει και έρωτας, πιστεύω. Καινούριο στη ζωή σας. Εκεί που δεν το περιμένετε. Λες, φτερωτός άγγελος. Είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος. Ευχαριστώ, όλες οι ευχές καλοδοχούμενες. Να είσαι καλά. Πάνω απ' όλα εύχομαι υγεία σε όλους. Γιατί όταν έχουμε υγεία μπορούμε να έχουμε και όλα τα άλλα. Από εκεί και πέρα πολύ πολύ αγάπη. Να μην σταματήσουμε να ονειρευόμαστε. Τα όνειρα δεν κοστίζουν, γιατί όλα τα άλλα. Μπορείς να ονειρεύεσαι και τώρα, εδώ που κάθεσαι. Κλείς τα μάτια σου, ονειρέψου ένα καλύτερο αύριο. Συγγνώμη. Κλείνω τα μάτια μου και ονειρεύομαι αυτό που θα δείτε αυτή τη στιγμή. Ένα νέο είδος γυμναστικής που συνδυάζει ασκήσεις πιλάτες και κινήσεις οριεντικές.